Ανταλλάγματα με εκβιαστικό ύφος αξίωσε ο Ταγί Περντογάν από την ηγεσία των Βρυξελών, με στόχο το ξεπάγωμα τουρκικών διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Όπως πληροφορείται ο Αντένα στη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνη, στις 8 Δεκεμβρίου, συζητήθηκε και το θέμα της ενεργειακής συμφωνίας, στην οποία φέρονται να κατέληξαν οι Ταγί Περντογάν και Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι προκειμένου να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες της εν λόγω ενεργειακής συμφωνίας, ο Πρόεδρος της Τουρκίας αξίωσε από την ηγεσία των Βρυξελών όπως ξεπαγώσει το ομώνυμο διαπραγματευτικό κεφάλαιο ενέργεια, το οποίο έχει μπλοκάρει η Κυπριακή Δημοκρατία από το 2009. Όμως, εκβιασμός του κυρίου Ερντογάν άφησε στήλη άλατο στην ηγεσία των Βρυξελών. Ως αποτέλεσμα, όπως πληροφορούμαστε, ο Τούρκος ηγέτης δεν πήρε καμιά απάντηση επί της αξίωσής του. Άλλωστε, όπως επεσήμαναν κύκλοι στη βελγική πρωτεύουσα, θεωρείται εντελώς απίθανο η Λευκοσία να συνενέσει στο ξεπάγωμα του εν λόγω διαπραγματευτικού κεφαλαίου υπό το φως των τουρκικών προκλήσεων στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, με την εισβολή του Μπαρμπαρός και της συνοδείας του. Αυτή είναι και η πολιτική ανάγνωση της Κομισιόν, η οποία, όπως μας ανέφερε έγκυρη κοινοτική πηγή, εκτιμά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να άρει το βέτο της. Σημειώνεται ότι πέραν του κεφαλαίου ενέργεια, η Τουρκία επιδιώκει και το ξεπάγωμα των κεφαλαίων για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δικαιοσύνη. Και στην περίπτωση αυτή, η απάντηση της Λευκοσίας παραμένει κάθετα αρνητική, διασυνδέοντας το θέμα με την επιστροφή των Βαρωσίων στο πλαίσιο της πρότασης που υπέβαλε. Άγκυρα και Βρυξέλλες αισιοδοξούν πάντως για ξεπάγωμα του διαπραγματευτικού κεφαλαίου οικονομική και νομισματική πολιτική, το οποίο μπλοκάρει μόνο η Γαλλία, επενδύοντας σε άρση του γαλλικού βέτο από τον Φρανσουά Ολάντ το πρώτο εξάμηνο του 2015 επί λετωνικής προεδρίας.